Ολόκληρες πολυκατοικίες βυθίζονται στο σκοτάδι και διαμερίσματα μένουν χωρίς νερό στο Ηράκλειο λόγω απλήρωτων λογαριασμών. Οι συνθήκες μπορεί να παραπέμπουν στην περίοδο της κατοχής, αλλά είναι μια πραγματικότητα πέρα για πέρα αληθινή, αφού αν κάποιος δεν πληρώσει τον τσουχτερό λογαριασμό ρεύματος, την πληρώνει ο διπλανός ένοικος. Σε όλους τους διαχειριστές έχει τύχει να διακοπεί το ρεύμα, να διακοπεί το νερό και να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα το πώς θα γίνει η επανασύνδεση λόγω των οφειλών κάποιων ανθρώπων που είτε δεν έχουν είτε δεν θέλουν. Γιατί υπάρχουν και αυτοί, αλλά συνήθως τα τελευταία χρόνια αυξάνονται αυτοί που δεν έχουν να πληρώνουν. Έχω περίπτωση που μέχρι και τρεις μέρες έμειναν χωρίς ρεύμα. Μετά την εκτόξευση των τιμών στους λογαριασμούς ρεύματος και το τέλος αναπροσαρμογής, οι διαχειριστές καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν εκρηκτικές καταστάσεις με ενίκους στα όρια της παράνοιας και στιγμές έντασης. Εννοείται ολόκληρο το κτίριο. Ολόκληρο το κτίριο να έχει πληρώσει κάποιος τα κοινόχρηστά του στην ώρα του και για κάποιους συνιδιοκτήτες ή ενίκους στην πολυκατοικία που δεν έχουν πληρώσει να γίνεται διακοπή υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Σε όλους. Σε όλους, εννοείται σε όλους. Για πόσες μέρες ίσχυσε? Μου έχει τύχει και 2 εβδομάδες. Βροχή πέφτουν και οι εντολές για διακοπή ηλεκτροδότησης, οι οποίες αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο. Σε πολλές περιπτώσεις, κάποια στιγμή θα συγκεντρωθεί το μεγάλο ποσό του ανεξόφλητου λογαριασμού, αλλά η επανασύνδεση μπορεί να καθυστερήσει για κάποια 24 ώρα, αφήνοντας χωρίς ρεύμα και νερό οικογένειες, ηλικιωμένους και ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Θα σας πω μόνο ότι για τη ΔΕΗ, για το ρεύμα, δηλαδή το κοινόχρηστο δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, αλλά για το κοινόχρηστο ρεύμα, έχουμε καθημερινά 5 με 10 τηλεφωνήματα από εταιρείες εισπρακτικές, οι οποίες ζητάνε να πληρωθούν οι λογαριασμοί, οι οποίοι αδυνατούν να πληρωθούν. Τώρα οι διακοπές είναι σαφώς πιο λίγες. Ο μεγαλύτερος λογαριασμός που είδα λοιπόν ήταν 3.000 μετά τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ο οποίος μάλιστα δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να το στείλουμε στην πολυκατοικία, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα τρομερό ποσό για κοινόχρηστα. Και αν οι ένοικοι υποφέρουν από τα ποσά με τα πολλά μηδενικά που κρύβουν οι φάκελοι των λογαριασμών τους, η καθημερινότητα για τους διαχειριστές έχει γίνει αφόρητη, αφού όπως λένε έχουν γίνει σάκι του μπόξ. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές νιώθω ότι απειλούμαστε και σαν γραφεία ακόμα και με... Τι να σας πω, με καταστάσεις έκριθμες τελείως. Κάποιος αν δεν καταβάλει στην ώρα του το ποσό, σημαίνει ότι κάτι θα μείνει απλήρωτο. Είτε αυτό θα είναι η καθαρίστρια, είτε το ασανσέρ, είτε οι λογαριασμοί. Μόνη ελπίδα είναι πλέον η επιδότηση ρεύματος των 600 ευρώ με την πλατφόρμα να ανοίγει την Παρασκευή 17 Ιουνίου. Πάντως διευκρινήσεις αναμένονται για το τι θα ισχύσει στις πολυκατοικίες.